Καπετάνιο σου, καστρό βασιλιά σου, που καβαλάρεις προπατείς τη στράτα τη πλατιά σου. Κι έχεις αφήτα μέντε του να μη σε βλάψει πράμα, ούτε καιρός ούτε λοιμός ούτε πολέμου δράμα. Καστρινό ο Άγιος μήνας σου, με το σπαθί του πόλεμα να έχεις τη λευτεριά σου. Κάστρο τιμή το καστρινό ο Άγιος μήνας σου, με το σπαθί του πόλεμα να έχεις τη λευτεριά σου. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Δεν θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε με τον πιο ιδανικό, με τον πιο όμορφο τρόπο για να καλωσορίσουμε και εσείς όλοι. Καλησπέρα σας και εγώ καλησπέρα προσωπικά τη Δέσποινα της Παντιδάκη. Δέσποινα, καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκαμε. Να είστε καλά. Ένα χρόνο τώρα θα το πω, θα το εξομολογηθώ στους φίλους τηλεθεατές. Προσπαθούσα να σε πείσω να κάνουμε αυτή την συνέντευξη. Γιατί ξέρω ότι έχεις αφήσει το δικό σου αποτύπωμα, έχεις αφήσει το δικό σου λιθαράκι σε αυτό που λέγεται κριτική παράδοση. Είναι δύσκολο γυναίκες σαν εσένα τελικά να αφήνουν αυτό το κομμάτι τους, το αποτύπωμά τους στην κριτική μας παράδοση που μετρά χρόνια. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δώσε μου λίγο τη δυνατότητα να καλησπερίσω και να καλωσορίσω και τον Γιώργο Γκατσουλιέρη που κάθεται δίπλα σου. Γιώργο, καλώς ήρθες. Το σταμάτι το κόκκινο στο μαντολίνο και βεβαίως τον Νίκο τον Βεζιράκη στη λύρα. Αλλά και τον Αλέξανδρο Καζάκη στην κιθάρα. Καλώς ήρθατε, παιδιά, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καιρό τώρα, γιατί εγώ σε αποκαλούσα η γνωστή άγνωστη, γιατί ναι μεν υπάρχει κόσμος, καλλιτέχνες, άνθρωποι που ασχολούνται με το κομμάτι της παράδοσης, σε γνωρίζουν σαν προσωπικότητα, ξέρουν το έργο σου, το ποιόν σου. Υπάρχουν και άλλοι που απλά άκουγαν ένα όνομα, Δέσποινα Σπαντιδάκη, στα ραδιόφωνα, κάτω χαμηλά σε τραγούδια στους στίχους, αλλά ουδέποτε κανένας σε είχε δει και πόσο δε μάλλον να γίνει μια ανασκόπηση και ένα ψάξιμο στον εσωτερικό ψυχισμό της Δέσποινας και από πού πηγάζουν τελικά όλες αυτές οι καταπληκτικές μαντινάδες που ξεστομίζεις, να σου το πω έτσι απλά. Θα αρχίσω από το τέλος. Από το συνέστημα. Το συνέστημα είναι εκείνο που διατάζει την ψυχή να μιλήσει. Και ανάλογα με την κατάσταση που βρίσκεσαι, γράφεις. Πέρασες και πάρα πολλά τον τελευταίο χρόνο. Και δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Πέρασες και διάφορα θέματα υγείας, αλλά δόξα τω Θεώ, είσαι εδώ. Αγάπη θένε, λέει η Λευτέρη. Αγάπη θένε και η καημή, σαν τα μικρά κοπέλια. Κι όντε θα έρθει η όραντος, μη σέβγουνε με γέλια. Αγκαλιάζομαι και τα καλά και τα κακά που μας βρίσκουν στη ζωή. Και τα καλά και τα κακά και τα αγαπημένα μας πρόσωπα και τους εχθρούς μας, το έχουμε συζητήσει ούτως ή άλλως. Για όλους έχει βεβαίως χώρο όλος αυτός ο εσωτερικός ψυχισμός που καταφέρεις τελικά να προσωποποιείς εκείνα τα συναισθήματα. Ποτέ άλλοτε και προσωπικά και το δηλώνω και δημοσίως δεν έχω δει γυναίκα, γυναικεία υπόσταση να προσωποποιεί τον πόνο, τον έρωτα, τον ενθουσιασμό, τη θλίψη τόσο ιδανικά όσο εσύ με τραγούδια, συνεργασίες που έχουν αφήσει εποχή. Δεν μπορώ να ξέρω πώς συμβαίνει αυτό. Ίσως είναι το δώρο της φύσης. Μου αρέσει αυτό που μου έχει η φύση χαρίσει και που μπορώ μέσα από εκείνα που λέω και εκφράζομαι
να αγγίζω και άλλους ανθρώπους. Έχεις αφήσει, όπως είπα και προηγουμένως, το δικό σου αποτύπωμα. Ξεχωριστές συνεργασίες στο παρελθόν, με εξαιρετικούς κριτικούς καλλιτέχνες, κάποιοι εκ των οποίων δυστυχώς δεν βρίσκονται εν ζωή. Είναι και άλλοι βεβαίως οι οποίοι συνεχίζουν και νέα παιδιά, όπως τα παιδιά που έχουμε και στο στούντιο, στο πλατό μας, οι οποίοι χρειάστηκαν λίγες μαντινάδες σου, λίγες σου σκέψεις, προκειμένου και το όνομά τους, αλλά και η ποιότητά τους να εκτοξευτεί και να πάρει μία όθηση παραπάνω. Αυτή είναι η αλήθεια. Θέλω να κάνουμε μία αναδρομή. Θέλω να μιλήσουμε λίγο για τις συνεργασίες που έχουν αφήσει εποχή. Γνωστά τραγούδια που ο κόσμος δεν το γνωρίζει ότι έχεις γράψει στίχους. Ναι, ναι. Θα αρχίσω από τους ανθρώπους, τους καλλιτέχνες, τους γίγαντες. Και εμείς παρακαλώ να βλέπουμε και φωτογραφίες από το παρελθόν, γιατί εκεί αποτυπώνεται και η σχέση σου με όλους αυτούς τους καλλιτέχνες που είχες. Θα αναφερθώ στους γίγαντες που δεν είναι στη ζωή. Νιώθω πολύ τυχερή και ευλογημένη που μοιράστηκαν τα έργα τους, τα μουσικά μαζί μου, όπως είναι ο μεγάλος ο Νίκος Μανιάς, ο Μανώλης ο Κακλής, ο Ροδάμανθος, που δεν προλάβαμε να τελειοποιήσουμε τη δισκογραφία του. Ναι. Ο Καλομύρης, ο Γιώργος, την τελευταία του δισκογραφία την κάναμε μαζί. Αισθάνομαι πολύ τυχερή και ευλογημένη. Και πολύ γνωστά τραγούδια. Ναι, πολύ γνωστά τραγούδια. Ο μπαμπάς μου είναι εδώ, ο Λευτέρη. Με τον μπαμπά, εμείς κάναμε μια αναδρομή και εδώ σε εκπομπές της Κρήτη TV στο παρελθόν. Ναι, η πρώτη μου παρουσία, ναι. Ο κύριος Γιώργος Βιτόρος, το χρωστάει η Κρήτη πάρα πολλά. Έχει συνδέσει το όνομά του και ο κύριος Βιτόρος. Και τον ευχαριστώ για όλα, για ό,τι έχει κάνει για μένα. Και έχουμε πολλά να δούμε. Και στιγμές, και να θυμηθείς όλες εκείνες τις σκέψεις που σε οδήγησαν τελικά να δημιουργήσεις ξεχωριστές επιτυχίες. Από πού να ξεκινήσω? Κοιτάξτε εδώ, φίλες και φίλοι, προσπάθησα να τα εκτυπώσω. Είναι 10 σελίδες περίπου γεμάτες επιτυχίες, τις οποίες βεβαίως οι στίχοι που πολλοί δεν το γνώριζαν, τους έχει γράψει η Δέσποινα Ισπαντιδάκη. Εδώ με τον Μανώλη τον Κακλή, τον ανιψιό μου, τον Στέλιο το Διαλεκτάκι, στο κέντρο Κακλής, τον Νίκο το Μανιά. Τι σου έχει μείνει από όλο αυτό το πέρασμα από την κριτική μουσική, τι είναι τελικά που... Ο Μιχάλης και ο Γιώργος ο Κάβος, δύο παιδιά μαθητές του κυρίου Πασπαράκη. Ναι. Που το όνομά τους πιστεύω πως θα αφήσει εποχή στη μουσική παράδοση της Κρήτης. Τι μου έχει μείνει από τους καλλιτέχνες, από τις συνεργασίες? Έμαθα πάρα πολλά πράγματα. Ίσως να έγινα καλύτερος άνθρωπος, γιατί μέσα από το στίχο, μέσα από αυτό που κάνω, συνάντησα ανθρώπους, προσωπικότητες μεγάλες και ίσως να έγινα καλύτερος άνθρωπος. Διδάχτηκα από αυτούς τους ανθρώπους. Από τον Νίκο το Μανιά διδάχτηκα πολλά, από την αρχοντιά του, από τον Μανώλη τον Κακλή, εδώ με τον κύριο Πασπαράκη, φοίτησα κι εγώ στο Ο Δίο Απόλλωνας, ένας άνθρωπος που έχει αφήσει και αφήνει πολύ μεγάλο έργο στη μουσική παράδοση. Τον άφησε ο δάσκαλος Κώστας Μουντάκης να συνεχίσει. Τον ευχαριστώ για όλα και εκείνο. Τι σου ζητούσαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι όσον αφορά το κομμάτι της μαντινάδας? Γιατί δεν μπορώ να τους μετρήσουμε τις μαντινάδες. Νομίζω είχαμε και μία συζήτηση ούτε προημερών. Ούτε εγώ θυμάμαι. Είναι χιλιάδες τα τευτέρια σου, το ξέρουν, και όλα αυτά τα τετράδια στα οποία έχεις αφήσει τη μελάνη πάνω να γράφει συναισθήματα, εμπειρίες και όλα όσα έχει ζήσει. Οι περισσότεροι καλλιτέχνες πού πατούσαν, σε ποιο συνέστημα, τι σου ζητούσαν όταν ήθελαν να μελοποιήσουν ένα τραγούδι? Εδώ γίνεται το εξής, ότι οι μουσικές των καλλιτεχνών που έπαιρνα για να ντύσω ήταν και αυτοί, όπως και εγώ, ανάλογα το συναίσθημά τους. Άλλη μουσική ήταν χαρούμενη, ερωτική, άλλη παραπονιάρικη, και εκεί πρέπει να γνωρίζεις και να ξέρεις και να κατέχεις πώς θα ντύσεις αυτή τη μουσική. Γιατί πολλοί καλλιτέχνες δεν ξέρουν να ντύσουν τη μουσική τους με τον κατάλληλο στίχο και δεν πετυχαίνουν ένα ωραίο αποτέλεσμα.
Η επιτυχία έρχεται κατόπιν όταν γνωρίζεις το χαρακτήρα της μουσικής και βάζεις κάτι ανάλογο επάνω. Ή παίρνει το στίχο που εκείνη τη στιγμή του αρέσει και πάνω στη μαντινάδα, πάνω στο στίχο, γράφει τη μουσική του. Θα πάμε να μου πεις βεβαίως και κάποιες μικρές ιστοριούλες οι οποίες τελικά δημιούργησαν μαντινάδες, οι οποίες έχουν αφήσει εποχή. Θέλω ένα σχόλιο και από τον Γιώργο το Γκατσουλιέρη για το πρόσωπο της Δέσποινας. Τι να πούμε τώρα για τη Δέσποινα. Εγώ την γνωρίζω πολλά χρόνια βέβαια. Δεν έτυχε να συνεργαστούμε όμως στα προηγούμενα χρόνια. Συνεργαστήκαμε το τελευταίο καιρό. Όχι γιατί, απλά είναι συγγύρια, είναι συνεργασία. Δεν έτσι. Δεν έτσι. Όταν τη γνώρισα λοιπόν τώρα, το τελευταίο που κάνουμε έτσι επιτυχία, να το πω δουλειές μαζί. Καλά το πες, Λαντάνος Αμβρόσα, επιτυχία, το τραγούδι του Αγίου Μινά, το οποίο παρουσιάσαμε έτσι σταματή, μέσα από την εκπομπή και τα υπόλοιπα παιδιά. Νομίζω πάει εξαιρετικά καλά και ο κόσμος το αγκάλιασε, το αγάπησε. Βλέπουμε και σχετικά πλάνα, έτσι, από το βίντεο κλιπ του συγκεκριμένου τραγουδιού. Τι να πω, δεν υπάρχει. Εγώ άκουγα το όνομά της από τη μια Κρήτη που πήγαινε μέχρι την άλλη. Η Δέσποινα Σπεδέλη. Ποτέ όμως δεν έτυχε να συνεργαστούμε. Μια φορά είχαμε συναντηθεί, τυχαίνει και έχουμε, είμαστε και συμπεθέροι, ας πούμε. Μπράβο. Έχουμε, ναι, εγώ δεν. Τον. Είναι μια ιστορία ολόκληρη, ένα μεγάλο βιβλίο. Είχα κάνει το αφιέρωμα του πατέρα μου πριν 10 χρόνια περίπου, 11 χρόνια στο κ. Βιτόρου. Και τότε έστειλα και δύο μαντινάδες στον πατέρα μου, το τρελάθηκα εγώ. Και είπα. Εγώ θα την γυρίσω τώρα αλλού. Δεν μπορεί να μην θυμάται τώρα, αλλά θα την πάω κάπου αλλού. Και τρελάθηκα τότε και την είχα βάλει στην καρδιά μου. Απλά δεν έτυχε και ούτε με τις δουλειές δεν έψαχνα να τη βρω ποτέ. Μέχρι που ήρθε η ώρα, ένα συνεργάτη μου λέει: πάμε να μας δώσει η Δέσποινα μαντινάδες. Και είναι κάποια χρόνια και πήγαμε και γνωριστήκαμε εκεί πέρα. Και από τότε έχουμε μια σχέση, μια φιλία πάρα πολύ καλή. Αλλά αυτό που με συγκίνησε ιδιαίτερα είναι τώρα τελευταία με τους στίχους που έδωσε στον Άγιο Μινά και άλλο ένα τραγούδι που ετοιμάζουμε τώρα καινούριο. Θα τα πούμε όλα στο δεύτερο μέρος. Έχουμε ετοιμάσει και εκπλήξεις. Θα σας δώσω και το λόγο. Επιτρέψτε μου λίγο. Δέσποινα, εάν έκανες ένα flashback που λέμε έτσι, πίσω στο παρελθόν. Βέβαια, φαντάζομαι ότι κάθε μαντινάδα για σένα, η στίχη που γράφεις, είναι ξεχωριστά. Έχει πει κάποιος τραγουδιστής στο παρελθόν ότι το κάθε τραγούδι μου είναι και παιδί μου. Σίγουρα. Δεν ξέρω αν ξεχωρίζεις κάποιες από τις μαντινάδες, οι οποίες άφησαν εποχή. Θα ήθελα να αναφέρουμε κάποιες. Και αν υπάρχει μία μικρή ιστορία, την οποία μπορεί να μην γνωρίζει ο κόσμος, για μία εξ αυτών, θα ήθελα να την ακούσω. Είναι ωραίο να ακούς μαντινάδα με την ιστορία της. Ευχαριστώ που μου το ζητάς. Κάποτε στο χωριό μου έφυγε πατέρας και γιος την ίδια στιγμή. Ήταν ένα πολύ άσχημο γεγονός. Σκέπασε το χωριό μεγάλη θλίψη. Και προβληματίστηκα ότι εδώ γεννιόνται οι άνθρωποι, εδώ ζούνε. Στον Άδη δεν γίνεται αυτό και είναι πιο πολύς κόσμος εκεί παρά εδώ. Και όπως είπα πριν ότι το συνέστημα σε κάνει να μιλήσεις, έγραψα τη μαντινάδα που λέει «Στον Άδη μάνα δεν γεννά και δεν ευλογούνται γάμοι». Κι όμως πληθαίνει ο κόσμος του αντίς για να το κάνει. Εγώ δεν ήξερα τα δικιά της τώρα. Τη γνωρίζω τη μαντινάδα πάρα πολύ καλά αυτή. Ναι, Γιώργο. Πω. Τώρα ανατριχιάζει. Δυνατές μαντινάδες, ανατριχιάζει ο κόσμος. Άλλη μαντινάδα που αγαπώ είναι, είναι η 25η Μαρτίου, εθνική και θρησκευτική γιορτή. Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου. Είμαι στην εκκλησία. Βλέπω τον κρίνο που δίνει ο Άγγελος στην Παναγία. Την ευλογή για να φέρει το Χριστό στον κόσμο και γράφω το στίχο που λέει «Δώσε τον κρίνο άγγελε στην Παναγία πάλι και σε γυναίκες που παιδιά δεν έχουν στην αγκάλι». Και βουρκωμένη λες αυτή τη μαντινάδα και είναι λογικό. Μέχρι και εσύ κλονίζεσαι ακόμα και με αυτά που ίδια έχεις γράψει και νομίζω κάθε στιγμή που επαναφέρεις στο προσκήνιο μαντινάδες το ίδιο νιώθεις κάθε φορά και αυτή είναι η αξία τελικά των στίχων. Γιατί δεν χάνεται το συνέστημα. Στα γράμματα πλέον και στις μαντινάδες αποτυπώνεται όλο αυτό που έχουμε ζήσει. Ναι, ναι.
Μάλιστα. Δεν ξέρω να με ενημερώσει ο σκηνοθέτης πόσο χρόνο έχουμε, αν θέλει να τη χαλαρώσουμε λίγο με μουσική τη Δέσποινα, γιατί έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Να σου πω δύο στίχους, μια και μας φιλοξενείς. Πες μου, σε παρακαλώ, ναι. Είσαι της ενημέρωσης, ο ξακουστός μπροστάρης και για την Κρήτη σήμερα, μάχημος καβαλάρης. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ανεμπομείνει ο αητός χωρίς φτερά μια μέρα, δώσε του τσιφτερούγιο σου να βγαίνει στον αέρα. Καταπληκτική Δέσποινα Σπαντιδάκη. Νομίζω οποιοδήποτε θα ήθελε να είναι σήμερα εδώ στην παρέα μας. Κάνουμε μια αναδρομή με τη Δέσποινα εδώ μαζί στο παρελθόν. Δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο λίγο να ακούσουμε λίγες νότες, αφού πριν πάμε βέβαια σε break. Λίγες νότες και να πάμε σε break, παιδιά, και να επιστρέψουμε περισσότερη Δέσποινα Σπαντιδάκη και πολλή μουσική. Για πάμε. Δεν γνιάζεται ο Μερακλής κι ας το χτυπούνε οι μπόρες. Ο Μερακλής δεν γνιάζεται κι ας το χτυπούνε οι μπόρες. Πίνει η χορεύει τραγούδι, τραγούδι, πίνει η χορεύει τραγούδι. Και κλαίει ταυτόχρονος, πίνει χορεύει τραγούδι και κλαίει ταυτόχρονος. Τον άνθρωπο ο Μερακλή τον άνθρωπο, αμάν, αμάν. Τον Μερακλή τον άνθρωπο, κι ο χαρός το φοβάται, κι ο χαρός το φοβάται. Μόνοι από ποτά, αμάν, αμάν. Πούσι μόνοι από ποτά, μόναχα ούτε κοιμάται, μόναχα ούτε κοιμάται. Όλοι,
απάνω σου, όλοι θέλει απάνω σου, έχουνε βάλει κάτι, έχουνε βάλει κάτι. Κι από τα σιγά ένιωσα πως είναι η αγάπη. Κι από τα σιγά ένιωσα πως είναι η αγάπη. Της αγάπης σου, τα βήματα της αγάπης σου θέλω να ακολουθήσω, θέλω να ακολουθήσω. Κι αν με πάνε σε γκρεμό, εγώ δεν κάνω πίσω. Κι αν με πάνε σε γκρεμό, εγώ δεν κάνω πίσω. Που σε πλάξανε, τα χέρια που σε πλάξανε και πήρανε το νου μου, και πήρανε το νου μου. Τα βράδια γίνονται θελιά στον κύκλο του λαιμού μου. Τα βράδια γίνονται θελιά στον κύκλο του λαιμού μου. Αγαπώ, πέψε μου ένα σ' αγαπώ, αν το κρατείς περίσω, αν το κρατείς περίσω, που θέλω στην αγάπη σου πιστά να κοινωνήσω, που θέλω στην αγάπη σου πιστά να κοινωνήσω. Θα γίνω να καείς, φωτιά θα γίνω να καείς, να πάψω δίγαβρέ σου, να πάψω δίγαβρέ σου. Φώνησα και χαρώτησα που δεν μου λες τον έσου, φώνησα και χαρώτησα που δεν μου λες τον έσου. Μαγισσάς νερό, να κάτσει μαγισσάς νερό και πιες μια σαν τσιγκάνας, και πιες μια σαν τσιγκάνας. Εμένα να έχεις για Θεό να παρνηθείς τη μάνας, εμένα να έχεις για Θεό να παρνηθείς τη μάνας. Κίτρινο λεμονάκι μου, λεμονάκι μου, και γίνε πορτοκάλι, και γίνε πορτοκάλι. Στα χείλη μου τη γλύκα σου να κάνεις δυο χαλάλι, στα χείλη σου τη γλύκα μου να κάνεις δυο χαλάλι. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Βλέπεις, Δέσποινα, και εσύ, νομίζω, η καλύτερη συντροφιά με μαντινάδες, οποίες έχεις γράψει εσύ. Έχασα τα λόγια μου. Βλέπεις, έχω τόσα πολλά μαζέψει να πούμε. Αν με ρωτήσεις πώς νιώθω, που ακούω αυτά που έχω γράψει, καμαρώνω. Καμαρώνω και χαίρομαι. Έχεις πολλά χαρίσματα και μακάρι να μπορούσαμε να τα ξεδιπλώσουμε όλα σε αυτή την εκπομπή. Είναι ελάχιστος ο χρόνος, αλλά όσο μπορούμε θα δώσουμε το στίγμα, που είναι και η αξία βέβαια του αφιερώματος, που προσπαθούμε σήμερα να κάνουμε στο πρόσωπό σου, για τα όσα έχεις περάσει στη ζωή και μας έχεις δώσει τα δεκαπλάσια μέσα από τους στίχους σου. Και θέλω να σε πάω πίσω στο χρόνο, γιατί δεν είναι εύκολο και δεν συναντάς κάθε μέρα. Είναι πολύ σπάνια η δική σου περίπτωση, από τη λογική ότι δεν υπάρχουν πολλές
καπετάνησες, μα αντιναδολόγησες, όπως το λένε ούτως ή άλλως όλοι οι καλλιτέχνες και σε κατονομάζουν, στο νησί μας. Θέλω να πάμε λίγο στη ρίζα, από εκεί που ξεκίνησες, νομίζω από το χωριό των Στόλων. Τους Στόλους, τους Μεσαράς, Στόλους Μονοφατσίου. Στη Μεσαρά. Είμαστε και κοντοχωριένοι. Επειδή είπες για την καπετάνησα, είμαι από μεσφακιανή καταγωγή εντωμεταξύ. Είναι τα χαρακτηριστικά τα βλέπουμε. Είναι εμφανέστατα. Θέλω να πάμε λίγο πίσω στον χρόνο, να δούμε με ποιες διδαχές, με ποιες νουθεσίες μεγάλωσε η Δέσποινα, έτσι ώστε να αποκτήσει τελικά αυτό το ταλέντο, να μπορεί να εξωτερικεύει όλο τον ψυχισμό της και να προσωποποιεί τον πόνο, τη χαρά, τη μελαγχολία, το θάνατο, τη ζωή. Όπως είπαμε, γεννήθηκα σε ένα χωριό. Μέσα σε παραδόσεις, μέσα σε στιγμές όμορφες, άσχημες. Θυμάμαι τη γειτονιά μου, το στενό που πηγαίνουμε προς το σπίτι μας και ήτανε πάνω από 10 γέροντες. Ξέρεις τι ήταν αυτό για μένα. Κάθε γέροντας και σχολείο. Από τον κάθε γέροντα, ενώ ήμουνα παιδί, μου άρεσε να πηγαίνω στο θείο, στη θεία, στην άλλη θεία, στη γιαγιά, στον παππού. Γιατί ήξερα ότι ο καθένας τους ήταν διαφορετικός. Και κάτι είχε να σου δώσει, κάτι θα μπορούσες να πάρεις. Δεν ξέρω, ίσως να μην το καταλάβαινα τότε. Τη σοφία σε αυτόν τον ανθρώπο, τον μεγαλύτερο, έτσι. Ακριβώς. Οι γονείς μου βεβαίως και εκείνοι, με τις νουθεσίες τους. Είμαστε πολύτεκνη οικογένεια, είμαστε 7 αδέλφια. Ο μπαμπάς αυστηρός, η μαμά πολύ αυστηρή. Είναι τα γνωρίσματα της κριτικής αλλά οικογένειας. Αλλά γλυκύτατη κάποιες φορές όταν έπρεπε. Βεβαίως και έμαθα πολλά. Πήρα πολλά. Δεν μπορούσα να ξεφύγω από αυτό. Γιατί έφυγα 16-17 ετών έφυγα από το χωριό. Και στο χωριό ξεκίνησες να γράφεις τις πρώτες σου μαντινάδες ή μετέπειτα? Ναι. Σου βγήκε. Στο σχολείο, στο γυμνάσιο που πήγαινα, ναι. Μάλλον θα πω κάτι που έγινε πολύ πιο παλιά. Είναι πανηγύρι και παίζει ο Γιώργος ο Παπαδάκης στο χωριό μου, σε πανηγύρι. Mm-hmm. Εγώ πολύ μικρό παιδί, 5 χρονών, 6 δεν ήμουνα. Και εκείνη τη στιγμή που είδα και άκουσα αυτό το πράγμα, κάτι έγινε, μια έκρηξη μέσα μου. Κάτι έγινε και αυτό το πράγμα με κέρδισε. Και έμαθα να αγαπώ χωρίς να γνωρίζω και να το ξέρω αυτό που λέμε σήμερα παράδοση, τη μουσική, τη μαντινάδα. Και έτσι σιγά σιγά γινότανε κάποια γεγονότα που με πηγαίνανε συνεχώς στο δρόμο, ας το πούμε, για να με βρει ο στίχος. Έτσι θα το πω. Με βρήκε ο στίχος. Ναι, έγραφα από εκείνα τα χρόνια. Δεν τα κράταγα, αυτά που έγραφα τα έσχιζα, ήταν το μυστικό μου, εμένα και του εαυτού μου. Και μέχρι που συνειδητοποίησες ότι το κάθε γραφτό σου... Συνάντησα τον Γιώργο τον Βιτόρο στο Βενιζέλιο κάποια στιγμή. Ναι. Και αυτό ήταν που έγινε σαν αφορμή να βγω στο φως, τέλος πάντων. Είπα στο κύριο Γιώργο Βιτόρο ένα στίχο, το έχω ξαναπεί. Και αυτός με έφερε στο φως, ας πούμε. Αυτός με έκανε να, αυτά που γράφω να τα λέω και να τα ακούει ο κόσμος και να έρθουν μετά οι συνεργασίες. Σε ενέπνευσε καθόλου έτσι και το ξεκίνημά σου από το χωριό, η οικογένειά σου, όλη αυτή η κατάσταση. Σίγουρα. Οι πρώτες μαντινάδες, να φανταστώ, γράφτηκαν για τα όσα είχες περάσει μέχρι τότε. Ναι, μέχρι εκείνο το σημείο που έφυγες από το χωριό. Η φύση. Τη φύση την καταγόμαστε από ένα εξαιρετικό τόπο. Τη φύση την έζησα και όταν ήταν χιονισμένη και όταν ήταν ανθισμένη και το πρωινό της και το βράδυ της, τις οικογενειακές στιγμές, τις καλές, τις άσχημες. Με μάλωνε η μάνα μου γιατί πήγαινα και έβρισκα το ραδιόφωνο και άκουγα κριτικά και δεν διάβαζα και είχαμε σπάσει με τις αδερφές μου 2-3 ραδιόφωνα, κρυβόμουν να ακούω τα κριτικά και δεν διάβαζα και γινόταν χαμός. Και να λοιπόν πώς ήρθε η εξέλιξη όλη αυτή. Έχω, ομολογώ, περισσότερα από ποτέ μηνύματα για το πρόσωπό σου στο κινητό μου. Να είναι καλά. Πολλοί ρωτάνε και για τα πιο γνωστά σου τραγούδια. Κάνω μια μικρή παρένθεση. Και για το Μανταρίνι και για το Χρυσό Φτερό. Για όσους δεν το γνωρίζετε, προέρχονται από στίχους στους οποίους εμπνεύτηκε η Δέσποινα Ισπαντιδάκη. Και πώς προέκυψαν, ρωτάει ο κόσμος.
τα δύο τραγούδια αυτά, τα οποία είναι και εξίσου γνωστά έτσι, στο ευρύ κοινό. Το Μανταρίνι τώρα το έχω ξαναπεί ότι κάποια θεία εκεί στο χωριό κάτι είπε έτσι προσωπικό της. Έδραξε εσύ την ευκαιρία. Κάτι είπε και με τρέλανε, μια φράση είπε και το έγραψα το Μανταρίνι. Ναι. Το οποίο μελοποίησε στην πορεία. Ο Στρατάκης ο Νίκος. Και Στρατάκης το είπε ο Μανώλης ο Αλεξάκης. Μανώλης ο Αλεξάκης, ναι, ναι. Και βλέπουμε και μία άλλη διασκευή μετά εδώ με τον Ψαραντώνη. Ψαραντώνη, μετέπειτα. Τον τεράστιο Ψαραντώνη. Τον τεράστιο Ψαραντώνη. Τεράστιο. Ναι. Και βεβαίως και το Χρυσόφτερό. Ο Μιχάλης ο Κουνάλης. Μιχάλης ο Κουνάλης. Ναι, τόντισε με τη φωνή του, το εκτόξευσε. Είναι ένα πολύ ωραίο τραγούδι, το έχει αγαπήσει ο κόσμος. Είναι το Χρυσόφτερό. Όπως αγαπάει και όλα τα μετέπειτα. Είναι το Χρυσόφτερό, ναι. Τραγούδια τα οποία τελικά έχεις καταφέρει να συγγράψεις. Πόσα πολλά θέλω να μάθω από σένα, πόσα πολλά θέλω να μάθω από σένα. Θέλω να μου πεις αν η οικογένεια ήταν συμπαραστάτης όλο αυτό. Ναι, βέβαια. Μου άρεσε όταν έλεγα στη μητέρα μου, στην αδελφή μου ένα στίχο. Mm-hmm. Μου λέει είναι τρομερός, μπορεί να η μητέρα μου να βούρκωνε, η αδελφή μου να κλαίει. Τους άγγιζε τόσο πολύ και αυτό για μένα μου έδινε δύναμη. Λέω αυτό που κάνω είναι καλό για να αρέσει και να συγκινεί. Έτσι παίρνω τη δύναμη και συνεχίζω. Μάλιστα. Να ρωτήσω τα παιδιά, να ξεκινήσω από το Σταμάτη. Σταμάτη, θέλω το σχόλιο σου και από σένα για την Δέσποινα, μια συνεργασία η οποία ήρθε πρόσφατα, σχετικά πρόσφατα. Έτσι, μεγάλη επιτυχία και το τραγούδι του Αγίου Μινά. Θέλω το σχόλιο σου. Τη ζεις περισσότερο για από μένα, εννοείται, δεν το συζητώ. Το τελευταίο καιρό. Θέλω το δικό σου σχόλιο, γιατί εμένα προσωπικά είναι τιμή μου που βρίσκεται αυτή τη στιγμή και στο ένα μέτρο δίπλα μου και συζητάμε για την ιστορία της αυτή τη μεγάλη. Πραγματικά έτσι είναι όπως το λες, Λευτέρη, και εμένα είναι τιμή μου που τραγουδάω στίχους της Δέσποινας. Η Δέσποινα για μένα είναι η κορυφή. Mm-hmm. Της Ματινάδας. Δεν τη γνώριζα πιο παλιά, ναι, με την είχα ακούσει, δεν τη γνώριζα. Τη γνώρισα μέσω του γαμπρού της, του Σταμάτη. Είμαστε φίλοι, χωριανοί και τη γνώρισα τότε. Από κοντά. Ήξερα ότι είναι, ποια είναι, από τα τραγούδια και αυτά. Όταν έφτασε να τη συναντήσω, να τη βρω, δεν είχα τον αέρα. Ως γνωστόν όλοι μας την ακούμε, ναι, το όνομά της, τους στίχους της, αλλά κανείς δεν την έχει δει. Ναι, δεν είχα τον αέρα να την πάρω την έμφυγα να της πω, ξέρεις, οι μοτάδες και... Ναι. Και έβαλα το γαμπρό της, λέω. Βάζουνε μέσο πλέον για να σε συναντήσουν. Έβαλε τον κάβαλο μέσο, να τόσο δύσκολη είσαι, Δέσποινα. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό, όχι, δεν... το νομίζουνε αυτό. Και δεν νιώθω άσχημα. Κάνουμε, προφανώς αστειευόμαστε, ναι, έτσι, γιατί και εσύ είσαι οικογενειάρχης, άνθρωπος, έτσι, έχεις και εσύ τα δικά σου θέματα και βεβαίως έχεις και θες και το χρόνο σου να συνεχίζεις, σίγουρα, να γράφεις μοναδικές ματινάδες. Θέλω και από τον Νίκο το Βεζιράκη το σχολείο του. Και εγώ, Λευτέρη, τη Δέσποινα την ήξερα μέσα από το μύθο που έχει δημιουργήσει, που δεν είναι καθόλου μύθος. Έχει δημιουργηθεί μέσα από τη δουλειά της Δέσποινας. Τη γνώρισα πρόσφατα από τη συνεργασία που κάναμε, τη μουσική συνεργασία με τον Άγιο Μινά. Κατάλαβα και επίσημα πλέον πόσο μεγάλο ταλέντο είναι η Δέσποινα, αλλά αυτό που εμένα με χαροποιεί περισσότερο είναι ότι συνειδητοποίησα τι άνθρωπος είναι, τι προσωπικότητα, και είμαι πολύ χαρούμενος γιατί με τη Δέσποινα πλέον εγώ θεωρώ φιλαράκι μου. Και αυτό με χαροποιεί πάρα πολύ και είμαι σίγουρος ότι έχουμε πολλά να δώσουμε ακόμη στο μέλλον και να κάνουμε. Πάνω έτσι απ' όλα θα ευχαριστούν εμάς, θα μας δίνουν μια ψυχική ανάταση να αισθανόμαστε όμορφα και νομίζω, όχι νομίζω, είμαι σίγουρος, θα αρέσουν και στον κόσμο. Μπράβο. Και χαίρομαι που έχω έναν άνθρωπο με τα κύρια χαρακτηριστικά του, τη σεμνότητα, την ειλικρίνεια, την τιμιότητα, τη φιλοξενία, όπως έχω μάθει, παίρνω κι εγώ σειρά βεβαίως στην πορεία. Θέλω να μου πεις, γιατί έμεινα σε μια φράση στο τηλεφώνημα που είχαμε, ότι η Λευτέρη θα πρέπει πάντα όταν μπαίνει σε μια εκκλησία να ανάβεις ένα κερί όχι μόνο για τους δικούς ανθρώπους. Είναι η φράση που και σε μένα και στην οικογένειά μου μας συγκλώνησε στο Σαββατοκύριακο που πέρασε, αλλά να ανάβεις και ένα κερί ακόμα και για τους εχθρούς σου και μου είπες μια μαντινάδα. Θέλω να απευθυνθείς στον κόσμο για μια ακόμα φορά να μας πεις τη σκέψη σου. Κάνω προσκύνημα κάθε χρόνο στην Παναγία του Κουδουμά, είναι η δεύτερη μου μητέρα.
Ναι, ανάβω κερί στους εχθρούς μου, γιατί από αυτούς οδηγούμε και πηγαίνω σε δρόμους σωστούς, όσο μπορώ. Όποιος κερί στην εκκλησιά δεν άναψε του εχθρού του, πράξη καλή πως έκαμε, μη λέει του Θεού του. Να αγαπάμε τους εχθρούς μας και να τους το δείχνουμε. Είναι απίστευτο μια γυναίκα πως καταφέρνει τελικά να αποτυπώνει όλη τη διάσταση συναισθημάτων που ζει ένας άνθρωπος εκείνη τη στιγμή, ακόμα και για τον εχθρό του. Λευτέρη, εγώ πιστεύω ότι είναι η καλλιέργεια της ψυχής. Πρώτα καλλιεργεί το άνθρωπος από μέσα και βγαίνει αυτό, βγαίνει μετά αυθόρμητα. Δεν γίνεται να καλλιεργείς απ' έξω, το δίθεν αυτό. Δεν μπορείς. Μέσα σου και βγαίνουν έτσι αυτά. Δεν υπάρχει ασφαλώς και το χάρισμα. Έτσι. Λοιπόν, επίσης συνεργασίες όχι μόνο με κριτικούς καλλιτέχνες. Έχεις φύγει και εκτός Κρήτης γιατί σε έχουν εντοπίσει. Είχες συνεργασίες στο παρελθόν και έχεις γράψει ακόμα και λαϊκά τραγούδια που νομίζω πολλοί κόσμος επίσης δεν γνωρίζει για τη Δέσποινα της Σπανδυδάκη. Θέλω να μου κάνεις έτσι μία αναφορά. Πολλές φορές σκέφτομαι. Επίσης, ναι, συγγνώμη που σε διακόπτω. Εγώ συγγνώμη. Γιατί θυμήθηκα κάτι πολύ σημαντικό. Έχεις γράψει και τους στίχους στο τραγούδι το οποίο συντρόφευσε μία πολύ μεγάλη και δυναμική προσπάθεια του ομίλου της Κρήτη TV. Κάνουμε πράξη την αγάπη. Το θυμήθηκα και ήθελα να στο αναφέρω με το Σπυριδάκη το ερμηνεύει. Και σήμερα, συνομιλώντας με την συναδέλφισά μου, την Ανδριανή Αγγελιδάκη, μου το υπενθύμησε, μου λέει: μην το ξεχάσεις να το πεις στη Δέσποινα. Γιατί αυτό το τραγούδι έχει αφήσει επίσης εποχή και έχει συνδεθεί με την προσπάθεια που κάναμε όλοι για να προσφέρουμε στον κοινωνικό σύνολο και στην κοινωνία της Κρήτης. Ναι. Σε ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Δεν ξέρω πώς συμβαίνει και αυτό και πολλές φορές προβληματίζομαι. Ποια δύναμη τα φτιάχνει πίσω από εμάς αυτά τα πράγματα και μας καλεί να τα κάνουμε πράξη και να τα στηρίξουμε και να τα φτιάξουμε και να δώσουμε την υπόσταση και το στίγμα. Ακριβώς, ναι, το στίγμα. Έχω και τη χαρά αυτή να γράψω σε καλλιτέχνες, όχι Κρήτες καλλιτέχνες, τραγούδια, στον Μάλαμα το Σοκράτη, στον Μανώλη το Λιδάκι. Στο Σαλέα, νομίζω. Στο Σαλέα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό τραγούδι. Το «Μαζί για τη ζωή» που γράφτηκε για τον καρκίνο του μαστού. Μπράβο. Ναι. Και όπως έχω... Η Μελίνα Ασλανίδου που τραγούδισε με το σκουλάκι, αλήθεια, τώρα, το μαζοκοπάκι. Που δεν το γνώριζα. Ναι, ναι, την κόκκινη θάλασσα. Ναι. Μπράβο. Τι σου είπα, ποια ήταν τα σχόλιά τους όταν τους παρέδωσες στο χαρτί με τους στίχους, όλους αυτούς τους ανθρώπους που δεν σε γνωρίζουν και τόσο για το κομμάτι της μαντινάδας, της κριτικής. Σίγουρα έχουν ακούσει, αλλά όταν τους πας στο χαρτί με τα έτοιμα λόγια, τα λόγια τα οποία έχουν βγει μέσα από την ψυχή σου, τι σου είπα, πώς τα χαρακτήρισαν αυτοί οι καλλιτέχνες, λαϊκοί καλλιτέχνες. Δεν θα πω τίποτα, δεν θέλω να το πω αυτό, γιατί δεν θέλω απλά. Κρατάς το σεμνό προφίλ που σε χαρακτηρίζει. Το βλέμμα του Μάλαμα. Ναι. Ναι, αυτό κρατάω. Σε κοίταξε με απορία από πού πηγάζει όλο αυτό. Και στο Γιώργο το Μαργαρίτη, το τραγουδιστή, το γνωστό, όταν του είπα κάποια μαντινάδα παλιά βέβαια, πώς ήτανε πολλή ώρα και λέει, δεν ξέρετε ούτε εσείς οι Κρήτες τι είναι η Κρήτη. Τι δύναμη έχει μέσα από την παράδοση, τη μουσική, το στίχο κτλ. Θέλω πριν πάμε να ακούσουμε κι άλλη επιπλέον περισσότερη μουσική, θέλω να πάμε στο κομμάτι της Μαντινάδας για μία ακόμα φορά. Μου άρεσε πάρα πολύ πριν ο τρόπος με τον οποίο έκανες την επεξήγησή σου από πού προέρχονται κάποιες Μαντινάδες και θέλω να πάμε σε κάποιες οι οποίες έχουν στιγματίσει στη ζωή σου, τις θυμάσαι και θυμάσαι και τα περιστατικά για τα οποία τελικά έγραψες. Πολλές είναι, πολλές. Είναι πάρα πολλές, το ξέρω, σε βάζω σε πολύ δύσκολη θέση. Το γεγονός μου έχει μείνει, το γεγονός που μετά το έκανα στίχο. Αυτό δηλαδή με κάνει και το θυμάμαι. Έχω περάσει και καλές και κακές στιγμές και κρατάω τα γεγονότα αυτά μέσα από μαντινάδες. Σε μια χαρούμενη στιγμή είχα πει που γεννήθηκε η εγγονή μου. Μετά από πολύ πόνο ήρθε η χαρά.
Ασπροντιμένη μου χαρά, τις πόρτες άνοιξά σου. Κέμπα, που έχω έτοιμη χρόνου στην κάμερά σου. Με τι αγωνία δηλαδή και με τι χαρά το περίμενα αυτό το γεγονός και πώς το αποθανάτισα με τη μαντινάδα. Η δύναμη πάντως, και νομίζω θα συμφωνήσετε εσείς, της κάθε μαντινάδας, είτε πόνου είτε χαράς, είναι ίδια η δύναμη. Απλά αλλάζει η κατεύθυνση. Αλλάζει ο πόνος ή η χαρά και είναι ένα ξεχωριστό χάρισμα αυτό που έχεις, αποδίδοντας έτσι στο μέγιστο βαθμό τα συναισθήματά σου. Γιατί γύρισε σελίδα? Γύρισα απλά σελίδα. Είχες, μάλλον κάτι έχει σημειώσει να μας πεις, κάποια μαντινάδα. Όχι, όχι. Μπόλικες βλέπω. Όχι, δεν έτσι από αμηχανία. Σίγουρα. Ναι, σίγουρα, σίγουρα. Δεν ξέρω αν θες να πεις κάτι το οποίο ενδεχομένως εμείς το παραλείψαμε στην κουβέντα μας, γιατί είναι πάρα πολλά. Σου είπα και προηγουμένως ότι ούτε χαρτιά κρατούσα, ούτε τευτέρια, ούτε το πήγαμε σκηνοθετικά, να πούμε ένα, σίγουρα, δύο, τρία. Έτσι, το πήγαμε έτσι. Ό,τι μας βγήκε σίγουρα σαν Δέσποινα. Ενδεχομένως να έχεις κάτι που θες να πεις και στον κόσμο ο οποίος δεν σε γνωρίζει και τόσο, σε βλέπει για πρώτη φορά. Σου είπα, εγώ θυμάμαι χρόνια τώρα να ακούω ακόμα και στα Ιωάννινα που σπούδαζα κριτικούς μουσικούς σταθμούς. Και να λένε αυτή η μαντινάδα της Δέσποινας Παντιδάκη. Ή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μαντινάδες και από κάτω της Δέσποινας Παντιδάκη. Ποτέ όμως δεν σε είχα δει και δεν είχαμε γνωριστεί και γι' αυτό θέλω, δεν ξέρω αν έχεις να πεις κάτι στον κόσμο, λίγο πριν πάμε και πριν σας αποχαιρετήσω πολύ πολύ όμορφα. Θέλω να πω στον κόσμο ότι τον ευχαριστώ που αγαπά και αγκαλιάζει αυτό που κάνω και θέλω κι εγώ να είμαι καλά και να γράφω, να διαβάζει ο κόσμος και μέσα από το δικό μου συνέστημα και εκείνος, ανάλογα πώς, σε τι κατάσταση είναι εκείνη τη στιγμή, να νιώθει καλά. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πάρα πολύ. Από την καρδιά μου μέσα, κάναμε ένα τεράστιο βήμα για να έρθει σήμερα στην εκπομπή και το εκτιμώ, δεν το ξεχνώ και ήταν μεγάλη μου χαρά και νομίζω θα είναι μία κουκκιδίτσα μέσα στην πορεία μου, όποια και αν έρθει για μένα από εδώ και στο εξής, χαρακτηριστική στιγμή η σημερινή που σε γνώρισα. Να είσαι καλά, να παιδιά, καλά, θέλω να σας ευχαριστήσω όλους ξεχωριστά, έναν προς ένα. Δυστυχώς δεν είχαμε τον χρόνο που θα έπρεπε, αλλά υπόσχομαι και επιφυλάσσομαι να οργανώσουμε κάτι ακόμα μεγαλύτερο και ακόμα πιο δυνατό. Δέσποινα, να σε ευχαριστώ, χαιρετίσματα στην οικογένειά σου. Εγώ ευχαριστώ και το κανάλι σας και σένα και τα παιδιά που είναι αξιόλογα όλα τα παιδιά. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είμαστε καλά, να ξανανταμώσουμε. Θα ξανανταμώσουμε. Λοιπόν, πάμε. Τραγούδι και έτσι κλείνουμε. Σύντομη διακοπή μετά τη μουσική και θα επιστρέψουμε με την αθλητική ενημέρωση. Πάμε. Μα Μερακλής, μα Μερακλής δεν ήμουν κιόλας. Κι όμως μια μέρα κλείνα. Κι όμως μια μέρα κλείνα με έκαμε ξεφτερίζει μέσα σε ένα μήνα. Να σταματεί. Άρρωσε κοπελιά μου επίγειος παράδεισος είναι. Είναι η αγκαλιά σου και κόλαση κάθε στιγμή που βρίσκομαι μακριά σου. Ποιος προσκυνάει τον άλλο. Την Παναγία έβαλα φως. Πώς μου να σε προσέχει. Πώς μου να σε προσέχει κι από το γιώσι δυο φορές πιο πάνω να σε έχει. Άρα. Η αγάπη μου ζηλεύει τις όμορφιές σου. Ζηλεύει τις όμορφιές σου, γι' αυτό τε πας στην έκκλησα.
να μην ξεχνιάς ποτέ σου. Μια παρέα όπου μπορεί, για να την επιτύχεις. Για να την επιτύχεις θα πρέπει, θα πρέπει να είσαι βασιλιάς ή ο Θεός της τύχης. Όποιος μόνο μεριάσει, μια παρέα όμορφη. Όποιος μόνο μεριάσει, βαρέλια, βαρέλια να έχει το κρασιό, όλο θα το ξοδιάσει. Για φίλους εγεννήθηκα, για φίλους εγεννήθηκα, για φίλους θα πεθάνω. Για φίλους εγεννήθηκα, για φίλους θα αποθάνω. Για φίλους θα τον αρνηθώ. Χώπα. Για φίλους θα τον αρνηθώ τον κόσμο. Τον κόσμο τον απάνω. Άρα σου λέω. Συνάντησα, τυχαία τη συνάντησα στον δρόμο τη γερά μου. Τυχαία τη συνάντησα στον δρόμο τη γερά μου. Στον δρόμο τη γερά μου τσεκότεψα να τρεζαθώ από την πολύ χαρά μου. Και το φεγγάρι βιαστικό περνά, περνά τη γειτονιά σου. Περνά τη γειτονιά σου γιατί φοβάται μη χαθεί η λάμψη του μπροστά σου. Γιαγιτα φεγγάρι, γιαγιτα, γιαγιτα φεγγάρι, σε χολομούνω και λίγανε το φως σου. Μήπως εκείνη απ' αγαπώ εστάθηκε ο μπρος σου.